ξεκίνησε και άρχισε ο κύριος Φαραντούρης, αλλά είναι εδώ, θα τον έχουμε για μερικά λεπτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Καλή σας πέρα, χαίρομαι που ανταμώνουμε. Εμείς. Γίνεται χαμός στους δρόμους. Είναι αλήθεια μεγάλη. Δευτέρα συνήθως έτσι. Ποια κυβέρνηση θα το λύσει για να βγαίνει η κυβέρνηση για μια ζωή μετά. Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Νομίζω αυτός που ασχολείται περισσότερο με την καθημερινότητα του πολίτη, το χωροταξικό σχεδιασμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε αρκετές ελπίδες στον καινούριο Δήμαρχο Αθηναίων. Που τον υποστηρίξαμε κιόλας. Δεν σέβεται όμως ο παλιός δήμαρχος ή η κυβέρνηση το γεγονός ότι είναι νοπή η εντολή που έχει ο καινούριος δήμαρχος. Από πρώτη πρώτου θα αναλάβει και συνεχίζουν έργα που καταψηφίστηκαν στην πραγματικότητα. Ισχύει αυτό που λέτε. Παρακολουθώ κι εγώ από χθες όλη αυτή τη συζήτηση και τις αντεγκλήσεις σε σχέση με τον καινούριο σχεδιασμό της Αθήνας και το κυκλοφοριακό. Νομίζω ότι, να μην λέμε τα ίδια πράγματα, οφείλει η απερχόμενη δημοτική αρχή να σεβαστεί την λαϊκή εντολή, να σεβαστεί το πρόγραμμα της καινούργιας δημοτικής αρχής και σιγά σιγά να συνειδητοποιήσει ότι απέρχεται. Λοιπόν, η αφορμή για να σας καλέσουμε κυρίως ήταν να συζητήσουμε λίγο για τα ενεργειακά, αλλά επειδή ο χρόνος δεν θα μας το επιτρέψει, λέω να. Έχουμε αυξήσει. Έχουμε αυξήσει και είναι δεδομένο. Να μείνουμε λίγο στα. Και χρειάζονται μέτρα. Στο τι κλίμα και τι ενέργεια δημιουργήθηκε από την συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Κασελάκη, του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη, και αν αυτό θα μπορούσε να είναι ένα δείγμα συνεργασίας, όχι σε επίπεδο κορυφής, δηλαδή να είστε το ίδιο κόμμα, αλλά σε επίπεδο κοινωνίας και θέσεων. Επειδή ξεκινήσατε από τα ενεργειακά και πήγατε στα αμυγός πολιτικά της επικαιρότητας, προτείνω να παντρέψουμε και τα δύο. Να τα παντρέψουμε, βέβαια. Και το λέω αυτό όχι τυχαία, διότι, για παράδειγμα, στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος, της ενεργειακής ασφάλειας, της ακρίβειας και ευρύτερα της εξοικονόμησης ενέργειας, γενικότερα της ενεργειακής πολιτικής, όπως ξέρετε, υπάρχει μια συζήτηση που έρχεται από το πρόσφατο παρελθόν. Οι δύο χώροι πολιτικοί έχουν καταθέσει θέσεις που κινούνται σε τροχιά σύγκλησης και όχι απόκλησης. Και αυτό νομίζω είναι ελπιδοφόρο για το γεγονός ότι μπορούν οι πολιτικές δυνάμεις, ιδίως οι πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται σε όμορες περιοχές, εν προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, να συνομιλούν και να συνεργάζονται χωρίς να χάνουν την αυτοτέλειά τους. Δεν είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι σήμερα υπάρχουν ρεαλιστικές συνθήκες, για παράδειγμα, κοινών ψηφοδελτίων εν ώψη ευρωεκλογών. Να σας φέρω ένα παράδειγμα για κάτι το οποίο ακούστηκε στην δημόσια σφαίρα. Από την άλλη, είμαι αυτός που υπερθεματίζει φανατικά υπέρ των συνεργασιών εκεί που υπάρχει έδαφος και κοινή επαφή και κοινά σημεία επαφής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Αν δημιουργηθεί, προφανώς, αλλά εκεί είναι και λίγο ιδιαίτερο. Αλλά λέω, αν δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο των δημοκρατικών δυνάμεων με μπροστάριδες στο ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ για τις υποκλοπές ή για την ακρίβεια ή για τέτοιου είδους ζητήματα, σημαίνει ότι θα φοβάστε ότι ο ένας θα καταπιεί τον άλλον, δεν μπορεί να υπάρχει κοινή σύμβληση? Προσωπικά δεν φοβάμαι καμία τέτοια κατάποση. Άλλωστε, επειδή ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας και για τα τεκτενόμενα και τις εξελίξεις στο Δήμο Αθηναίων, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια και μια προοδευτική δημοκρατική ενεργειακή πολιτική με ενεργειακή δημοκρατία, με ενεργειακές κοινότητες, με την κλιματική μετάβαση στον πυρήνα αυτής της ενεργειακής πολιτικής, την ξεκινήσαμε με τον αγαπητό συνάδελφο στο Πανεπιστήμιο και νυν Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Δεν φοβόμαστε αυτού του είδους τον διάλογο, ναι, τον επιστημονικό, που γίνεται και πολιτικός κάποια στιγμή. Ήρθε κατόπιν εορτής, δεν ήταν ακριβώς συνεργασία, ήταν στήριξη. Μισό λεπτάκι. Επαναλαμβάνω. Όχι δική σας, μισό λεπτάκι. Δύο, ενώ των χώρων σας. Προκειμένου να υπάρχουν συγκλήσεις, πρέπει να υπάρχει και ένα έφορο έδαφος που θα καλλιεργηθεί για να μπορέσει να ευδοκιμήσει. Γι' αυτό είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι οι συγκλήσεις γίνονται από τα κάτω προς τα πάνω και όχι σε επίπεδο κορυφής. Σε επίπεδο κορυφής συνεννοήσεις είναι θνησιγενείς όταν δεν υπάρχει από τα κάτω προς τα πάνω μία σύγκληση. Η σύγκληση αυτή μπορεί να είναι σε επίπεδο βασικών τομέων και πολιτικών, μπορεί να είναι σε μια κοινή συναντήληψη των πραγμάτων, όπως προκειμένου για το περιβάλλον, για την ενέργεια
για την εξωτερική πολιτική, για τα ζητήματα του κράτους δικαίου. Είπατε πολύ σωστά, οι υποκλοπές. Οι υποκλοπές δεν είναι υποκλοπές σκέτες. Είναι τι είδους δημοκρατία θέλουμε. Θέλουμε δημοκρατία με διαφάνεια και κράτος δικαίου. Θέλουμε θεσμική σταθερότητα. Θέλουμε σεβασμό στις ανεξάρτητες αρχές. Ή θέλουμε πελατειακό κράτος βιλαέτη και ανεβοκατέβασμα ανεξάρτητων αρχών ανάλογα με το αν μας αρέσει ή όχι η ετοιμιγορία τους. Σε αυτά μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και αν συμφωνήσουμε σε αυτά, μπορούμε να συμφωνήσουμε και σε άλλα. Επαναλαμβάνω. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κόμματα χάνουν την αυτοτέλειά τους. Αυτό απεναντία σημαίνει ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες σε επιμέρους τομείς και εντός κοινοβουλίου και εκτός κοινοβουλίου να δούμε συνεργασίες οι οποίες προάγουν τη δημοκρατία. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Πολύ. Πρέπει να κλείσουμε. Θέλω σε 10 δευτερόλεπτα μια απάντηση. Πρέπει το Σαββατοκύριακο να συζητήσετε για τις διαγραφές, πρέπει να πάει το κατσαρολάκι παρακάτω. Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση επιτείνει την εσωστρέφεια. Εγώ, όπως γνωρίζετε, είμαι από αυτούς που φανατικά υποστηρίζουν ότι τα κόμματα υπάρχουν χάρη της κοινωνίας και όχι χάρη εαυτών. Και συνεπώς, αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο που μας κοιτάει σήμερα, μέσα από το φιλόξενο στούντιο και τη συχνότητά σας, είναι τα προβλήματά του. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του κόσμου. Και το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε και προτάσεις για να τα αντιμετωπίσουμε. Εάν λοιπόν η εσωστρέφεια επισκιάζει τις προτάσεις, τις ρεαλιστικές προτάσεις, πολιτικές, πρωτοβουλίες που ενδιαφέρουν τον κόσμο, τότε κάτι λάθος έχουμε κάνει εμείς. Είναι πρόβλημα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Δυστυχώς ήμασταν πιεσμένοι. Την επόμενη φορά θα έχουμε το χρόνο. Θα ανοίξουμε τους δρόμους για να περάσει ο κύριος Φαραντούρης χωρίς. Ήταν η Δευτέρα, είναι η μέρα Δευτέρα. Μακάρι να είναι λίγο πιο ανοιχτοί οι δρόμοι για όλους τους πολίτες που καθημερινά ταλαιπωρούνται με ένα απίστευτο κομφούζιο για το οποίο βεβαίως πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε και όσοι διαχειρίστηκαν ζητήματα αστικών συγκοινωνιών, μαζικής μετακίνησης πολιτών, έτσι ώστε ο πολίτης να μπορεί ανθρώπινα να διαβεί στην πόλη του. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ. Διαφημίσεις.